Επαναλαμβάνω ότι από την πρώτη στιγμή το κείμενο ήταν σε ελεύθερη γνώση οποιοδήποτε. Οι δικηγορικοί σύλλογοι το έχουν από την πρώτη μέρα. Οι αποδέκτες είναι πάρα πολλοί και φωτοτυπήθηκε και μοιράστηκε στους δικηγορικούς συλλόγους και τα μέλη τους από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα δε, όταν ήρθε αντιπροσωπεία των δικηγόρων στο Υπουργείο, ήταν γνωστό. Μοιράστηκε, είπατε, στα μέλη των δικηγορικών συλλόγων. Οι δικηγόροι το μοίρασαν στους δικηγορικούς συλλόγους οι ίδιοι. Σας διαβεβαίω ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, δεν μας μοιράστηκε κανένα τέτοιο έγγραφο. Μπορεί να μην το πήρατε εσείς. Αυτό όμως είναι γνωστό και εξάλλου, όπως είδατε, το είχαν και προχθές εδώ και το μοίραζαν. Δεν μοίρασαν τίποτα. Για να δούμε τώρα αυτό που είπατε. Τι είπατε λοιπόν, ότι παίρνουμε εντολές. Ακούστε λοιπόν, και θέλω να τα ακούσουν και όλοι οι οποίοι είναι. Ακούν αυτή τη συζήτηση σήμερα. Τι μας λέει λοιπόν στην πρώτη παράγραφο. Συμφωνούμε με τις διατάξεις του κώδικα και πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται καμία αλλαγή. Σήμερα εγώ σας έφερα 28 αλλαγές στον κώδικα, πολλές εκ των οποίων είναι προσθήκες, είναι τροπολογίες. Άρα, και βεβαίως υπάρχουν και νομοτεχνικές βελτιώσεις. Άρα ποια είναι η δική μας υπακοή σε κελεύσματα της Τρόικας ότι πιστεύει ότι δεν χρειάζεται αλλαγές. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα εκτιμούσαμε αν αρχές επιβεβαιώσουν ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ο εθνικός ελάχιστος μισθός για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους εφαρμόζεται και στους δικηγόρους, τόσο στους ασκούμενους όσο και στους επαγγελματίες. Μα δεν βάλαμε στους ασκούμενους αυτό. Βάλαμε κάτι καλύτερο, ότι θα καθορίζεται με τυπικό νόμο. Δεν υπακούμε λοιπόν σε καμία εντολή. Παρακάτω. Εξακολουθούν να μας προβληματίζουν οι δύο πρώτες προτάσεις του άρθρου 46, παράγραφος 5, που προβλέπουν αποζημίωση στην περίπτωση οικειοθελούς τερματισμού του συμβολαίου. Θα εκτιμούσαμε την εξήγηση των αρχών για αυτή τη λογική, καθώς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι προαιρετικό για τον εργοδότη, αλλά όχι ελάχιστο προαπαιτούμενο καθορισμένο στον κώδικα. Το αντίθετο λοιπόν κάναμε. Παρακάτω. Πιστεύουμε ότι η διάταξη του άρθρου 46.4, παράγραφο, σύμφωνα με την οποία ο δικηγόρος εξακολουθεί να λαμβάνει τις ημιγέννης αποδοχές που έλαμβανε την ημέρα επίδοσης της καταγγελίας μέχρι την πλήρη εξόφληση της αποζημίωσης του άρθρου 46, δεν συνάδει με αυτά που ισχύουν σε άλλους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να αφαιρεθεί από τον κώδικα. Δεν αφαιρέθηκε τίποτα από τον κώδικα. Παραμένει ως έχει. Σχετικά με την επιπρόσθετη μορφή εισφοράς που εισάγεται με το άρθρο 61.1, πρόκειται για μια εισφορά. Εκεί έχει γίνει, δεν καταλάβαμε καλά, μια παρεξήγηση, η οποία ούτε καν ασχολούμεθα με αυτό το ζήτημα. Περιμένουμε να υιοθετηθεί ο νέος κώδικας, όπως έχουμε συμφωνήσει με τις αρχές από το καλοκαίρι. Καταρχήν, πρέπει να σας πω ότι ούτε το καλοκαίρι εισήχθη προς ψήφιση, ούτε χρονοδιάγραμμα υπήρχε γι' αυτό. Για τότε και βεβαίως δεν είναι ο κώδικας αυτός ο οποίος του δόθηκε. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί γιατί δημιουργούνται εντυπώσεις ότι δήθεν η κυβέρνηση παίρνει εντολές. Συνεπώς όλο αυτό το έγγραφο είναι μια απλή αλληλογραφία που μπορεί να την κάνει αλλά δεν υπάρχει εντολή. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι το mail αυτό της Τρόικας ήταν γνωστό. Γιατί δεν το κατέθεσε κανείς. Κρίμα που έφυγε ο κύριος Τσούκαλης. Για να του πω ότι εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου άσχημα που δεν το είχα αντύπως στη διάθεσή μου. Αντίθετα αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα και για εκείνον και για οποιονδήποτε άλλον το είχε αντύπως ή επισήμως στη διάθεσή του και το απέκρυπτε. Διότι είναι email της 29ης Αυγούστου του 2013 και μέχρι εχθές ή σήμερα το πρωί δεν είχε δημοσιοποιηθεί. Δημοσιοποιήθηκε από το σχετικό άρθρο της κυρίας Μαρινίκης Αλεβιζοπούλου στο περιοδικό Unfollow, στην ηλεκτρονική του έκδοση. Άρα αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα για εκείνους που έχουν τέτοια στοιχεία και τα κρύβουν και δεν τα δημοσιοποιούν. Σας είπα ότι το είχαν οι δικηγόροι και προχτές το μοιράζανε. Οι δικηγόροι δεν το είχαν. Αν το είχαν οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων. Αν το είχαν κάποιοι πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων. Και εξάλλου δεν είναι κανένα σημαντικό έγγραφο. Παρόμοια τέτοια. Ακούστε με.
Αν το είχαν κάποιοι πρόεδροι δικηγορικών συλλόγων και δεν το έχουν καταγγείλει και δεν το ανήρτησαν στις ιστοσελίδες και δεν το έστειλαν στους δικηγόρους, αυτό αφορά τη δική τους ευθύνη. Η δική μου ευθύνη είναι αυτό που ξέρω να το πω στο Κοινοβούλιο. Και η δική σας ευθύνη, μιας και είπατε ότι δεν είναι και τίποτα δά και ήταν γνωστό, η δική σας ευθύνη είναι, και καταθέτω από τώρα σχετικό αίτημα κύριε Υπουργέ, να καταθέσετε στην Επιτροπή τη συνολική αλληλογραφία που έχει προηγηθεί. Κύριε Υπουργέ, δεν είπατε το βασικό το οποίο λέει αυτό το email. Διαβάσατε διάφορα και μας είπατε ότι δεν συμμορφούστε. Τι λέει λοιπόν? Επιπλέον πρόκειται για προαπαιτούμενη ενέργεια για την εκταμείευση της επόμενης δόσης του Οκτωβρίου, ώστε πρέπει να είναι ήδη ολοκληρωμένη και ψηφισμένη από το Κοινοβούλιο ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι ελεύθερη κοινοβουλευτική διαδικασία? Αυτή είναι δημοκρατική λειτουργία της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου?